Πάμε. Και είναι σήμερα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι μαζί μας να μιλήσουμε και για το κτηματολόγιο που είχαμε ανακοινώσεις, για νέα ψηφιακά εργαλεία, νομίζω και γενικότερα έτσι, σε πολιτικό επίπεδο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι χιλιάδες οι αδήλωτες περιουσίες και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και γενικότερα στην Κρήτη. Τι θα κάνουμε τώρα, θα προλάβουμε με τα κτηματολόγια, θα διευκολυνθεί η κατάσταση? Για την ακρίβεια είναι 236.000 τα δικαιώματα εδώ στο Ρέθυμνο τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ακόμη. 320.000 στα Χανιά και 490.000 στο Ηράκλειο. Το Λασίθι πάει πολύ καλύτερα, έχει προηγηθεί, οπότε εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Στους υπόλοιπους τρεις νομούς όμως νομίζω έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ για να δείξουμε νέα ψηφιακά εργαλεία με τα οποία ο πολίτης και ο επαγγελματίας δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί. Το βασικό εργαλείο το οποίο θέλουμε να δείξουμε και μέσω της εκπομπής σας είναι το maps.kτηματολόγιο.gr. Ένας ψηφιακός χάρτης, ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει στον πολίτη να εντοπίσει με ένα απλό zoom την περιουσία του, να κλικάρει, να δει την περίμετρο και τα τετραγωνικά και τη χρήση γης η οποία έχει καταγραφεί στο προκαταρτικό υπόβαθρο και εφόσον συμφωνεί με αυτό που βλέπει ή εφόσον υπάρχουν μικρές αποκλίσεις, μπορεί ουσιαστικά να κάνει ηλεκτρονική δήλωση. Αυτό είναι το εργαλείο το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας. Μπορεί να κάνει ηλεκτρονική δήλωση χωρίς να χρειάζεται να προσκομίσει ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο ενδεχομένως κοστίζει αρκετά χρήματα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να προσκομίσει τον τίτλο του, δηλαδή το συμβόλαιο, ή αν δεν έχει τίτλο, θα παρακαλούσα το control σας αν θέλει να ζουμάρει λίγο σε κάποιες, σε κάποιες περιοχές για να δει ότι οι περιουσίες είναι διαχωρισμένες, είναι οριοθετημένες για πρώτη φορά, ανεξαρτήτως της φάσης κτηματογράφησης. Έλεγα λοιπόν ότι σε περίπτωση που δεν έχει τίτλο, συμβόλαιο, δεν κύριε έχει Κυρανάκη, πάρα πολλές περιουσίες υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στην Έχουν ουσιαστικά δοθεί διαλόγου τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες από τους γονείς, από τους παππούδες μας. Εκεί εφαρμόζονται διατάξεις περί χρησικτησίας. Άρα λοιπόν εκεί αρκεί η δήλωση του Ε9. Τα τελευταία από το 2010 και μετά που έχουμε ηλεκτρονικά τη δήλωση και μία ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολιογράφου ή δικηγόρου. Αυτά απλά και κατανοητά για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου που είναι τελική προθεσμία. Με 490.000 υποθέσεις να εκκρεμούν στο Ηράκλειο μόνο, πολύ φοβάμαι ότι είναι πολύ ασφικτικά τα περιθώρια. Θα προλάβουμε, κύριε Κυρανάκη? Θεωρητικά, αν και οι 490.000 ήθελαν να κάνουν δήλωση αύριο, μπορούν να μπουν στο maps.kτηματολόγιο.gr και να το κάνουν. Δεν τους εμποδίζει κανείς. Γιατί όμως... Δεν υπάρχει δηλαδή χρονική σειρά με την οποία πρέπει να περιμένει κάποιος. Αν δεν θέλεις να πας στο γραφείο κτηματογράφησης να περιμένεις την ουρά, μπορείς να το κάνεις ψηφιακά. Αυτές είναι οι δυνατότητες τις οποίες δίνει η τεχνολογία. Εμείς καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο που μας βλέπει να μπει στο νέο ψηφιακό χάρτη, να εντοπίσει την περιουσία του, ειδικά στις περιοχές που έχουμε ανοιχτές τις δηλώσεις και να δει πώς έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Μπορεί να είναι σωστά, μπορεί να είναι λάθος. Αν είναι σωστά, τα πράγματα είναι πολύ απλά, η διαδικασία που σας είπα και πριν, αλλά ακόμα και αν είναι λάθος, μπορεί να το διορθώσει με μια αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει και ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο θα συνεννοηθεί ο ίδιος με το μηχανικό του. Αυτά νομίζω στους 6,5 μήνες που απομένουν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2024 είναι υπεραρκετό χρονικό διάστημα. Αυτή η ημερομηνία είναι η οριστική. Να πάμε τελευταία στιγμή. Κύριε Υφυπουργέ, αυτή η ημερομηνία είναι νωρίς. Οριστική. Φυσικά θα τρέξουμε και μια μεγάλη καμπάνια ενημέρωση του κόσμου ώστε να. Μας ακούτε? Με συγχωρείτε. Ναι. Η ημερομηνία αυτή είναι η οριστική. Τώρα, ναι. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Μιλάμε δηλαδή οριστικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024. Ναι, 30 Νοεμβρίου είναι η πανελλαδική προθεσμία. Να θυμίσω ότι στην Κρήτη οι μελέτες έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια. Σωστά. Έχουν δοθεί συνεχείς παρατάσεις. Και αυτές οι συνεχείς παρατάσεις, κατά τη γνώμη μου, έχουν αφαιρέσει και την εμπιστοσύνη που έχει ο κόσμος στην όλη διαδικασία. Διότι σου λέει, εντάξει, θα πάω σε κάποιον, θα ζητήσω μία παράταση και αυτή ενδεχομένως θα δοθεί. Εμείς το λέμε πολύ ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθεί νέα παράταση
μετά τις 30 Νοεμβρίου. 6,5 μήνες είναι υπεραρκετοί. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι το 2025 η Ελλάδα θα έχει κτηματολόγιο. Θα είμαστε τελευταία χώρα στην Ευρώπη που θα έχει κτηματολόγιο. Και η διαδικασία για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε νομίζω είναι απλή. Καλούμε τον κόσμο να μπει και αν έχει απορίες, εδώ είμαστε να τις λύσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο και για πολιτικά, μιας και σας έχουμε μαζί μας. Είναι και πολλές οι εξελίξεις έτσι, επί του πιεστηρίου τα τελευταία 24 ώρα, αλλά το βασικό είναι σήμερα η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα γη Περντογάν. Ναι, παρακαλώ, ποιο είναι το ερώτημα. Πώς είδατε εσείς ότι, αν έχει προλάβει βεβαίως να δείτε και τις κοινές δηλώσεις που έγιναν, το κλίμα, τη συνάντηση? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε στο Ρέθυμνο από το πρωί με συνεχείς συναντήσεις. Έχω διαβάσει προφανώς τους τίτλους. Δεν έχω δει σε βάθος όλη την επικαιρότητα, αλλά νομίζω ότι οι απαντήσεις που κάθε φορά δίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είτε μπροστά στον Ταγί Περντογάν, είτε χωρίς την παρουσία του Ταγί Περντογάν για τα θέματα που απασχολούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι πάντα αποφασιστικές και πολύ ξεκάθαρες. Η διαφορά μας είναι μία, είναι οι θαλάσσιες ζώνες, η υφαλοκρηπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία διαπραγματευτικά προσπαθεί να βάλει κάθε φορά η Τουρκία στο τραπέζι και προσωπικά ο κ. Ερντογάν, δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν την Ελλάδα σύμφωνη. Έχουμε ισχυροποιήσει τη χώρα τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά τα τελευταία 5 χρόνια. Άρα έχουμε αυξήσει και τη διπλωματική μας ισχύ. Προσερχόμαστε στο τραπέζι ως ένας πιο ισχυρός συνομιλητής από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και αυτό νομίζω ότι αυξάνει την αξιοπιστία μας διεθνώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει καθόλου διάλογος. Οι διπλωματικές σχέσεις πάντα συνεχίζονται, ο στρατηγικός διάλογος συνεχίζεται. Αλλά προκλήσεις όπως η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί, οι απειλές και οι διακηρύξεις ότι αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου είναι απαράδεκτες και θα παίρνουν κάθε φορά μία απάντηση. Mm-hmm. Εμάς μέλημά μας είναι να κάνουμε την Ελλάδα πιο δυνατή, πιο ισχυρή για να μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις και να γίνεται πιο σεβαστή από φίλους αλλά και από εχθρούς. Πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι πώς να το πω, προκαλεί μια αλφα εντύπωση το γεγονός ότι παρά το ότι μιλάμε και οι δύο λαοί για σύσφιξ και οι δύο ηγέτες για σύσφιξ των σχέσεων, για διμερείς συμφωνίες, για πολιτισμό, για βλέπουμε την ίδια ώρα μνημεία όπως η Μονή της χώρας και πριν από λίγο καιρό ήταν η Αγία Σοφιά σε αυτή τη θέση, κυριολεκτικά να εργαλειοποιούνται από την πλευρά του κύριου Ερντογάν και μάλιστα προκλητικά λίγες μέρες, λίγο καιρό πριν βρεθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι, είναι μια πάρα πολύ προκλητική ενέργεια, είναι μια παράδεκτη ενέργεια η οποία θεωρώ ότι όχι μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρο το δυτικό κόσμο τον βρίσκει αντίθετο και θεωρώ ότι είναι ένα ακόμη βήμα που κάνει ο κ. Ερντογάν τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά του να βρει καινούργια, πιο φανατισμένα ακροατήρια εντός της χώρας του. Απευθύνεται, θεωρώ, σε ένα εσωτερικό ακροατήριο, ενδεχομένως και συνολικά στο μουσουλμανικό κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι η συμβίωση, η ειρηνική συμβίωση, είναι εφικτή. Αλλά ξέρουμε, χωρίς να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, ότι αν η Ελλάδα δεν συνεχίσει να ισχυροποιείται, δεν θα γίνεται σεβαστή. Θα έχει μονίμως ανάγκη μεγάλους συμμάχους, θα έχει μονίμως ανάγκη άλλες διεθνείς συμμαχίες, άλλες χώρες, άλλα μεγάλα ισχυρά κράτη για να μπορέσει να βρει το δίκαιο της. Και δεν θέλουμε να ζούμε σε μια τέτοια Ελλάδα. Θέλουμε να ζούμε σε μια Ελλάδα η οποία θα είναι πραγματικά ανεξάρτητα, θα στέκεται στα πόδια της και θα μπορεί να διεκδικεί τα συμφέροντά της ακόμη και μόνη της. Άρα λοιπόν η μάχη συνεχίζεται. Προφανώς οι ενέργειες αυτές θα μας βρίσκουν πάντα αντίθετους. Ο σκοπός μας είναι να δυναμώνουμε τη φωνή μας διπλωματικά, ώστε ολόκληρος ο κόσμος, ολόκληρος ο δυτικός κόσμος, ολόκληρος ο κόσμος ο οποίος καταλαβαίνει την αξία αυτών των μνημείων, να αντιλαμβάνεται και για ποιο λόγο η Τουρκία έχει πάρει ένα εντελώς λάθος δρόμο, ο οποίος πρέπει να βρει τη διεθνή κοινότητα απέναντι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υφυπουργέ, χθες είχαμε και την επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα, εδώ στην Αθήνα και την ομιλία του στο κλειστό του Γαλατσίου. Χρειαζόταν τώρα αυτή η επίσκεψη, φαίνεται άκερη και άστοχη στη δεδομένη χρονική περίοδο. Και με το θέμα του Φρέντι Μπελέρη, βεβαίως. Ακριβώς. Είναι εμφανές ότι ο κύριος Ράμα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση, φέρνοντας πούλμαν, τα οποία ταξίδευσαν για πάνω από 12 ώρες από τα Τύρανα.
ώστε να δώσει μια απάντηση, να κάνει αντίπεινα ουσιαστικά στην υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη για το Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος αισιοδοξούμε και καλούμε κάθε νεοδημοκράτη και κάθε νεοδημοκράτησα να τον υπεροψηφίσει ώστε να εκλεγεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί το θέλουμε αυτό? Το θέλουμε διότι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλβανία, ένα υποψήφιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και δεν υπάρχει πιο δυνατό, πιο ξεκάθαρο μήνυμα από έναν εκλεγμένο ευρωβουλευτή βορειοϋπηρώτη, ο οποίος βρίσκεται παρανόμως για πολιτικούς λόγους, για λόγους πολιτικής δίωξης στις φυλακές της Αλβανίας, ώστε να αναδειχθεί το ζήτημα και να μπορέσει και η Αλβανία να μπει στο σωστό δρόμο, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από εκεί πέρα η Ελλάδα δεν έχει κάτι να φοβάται. Η συμβίωσή μας με Αλβανούς συμπολίτες εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα με τη νέα γενιά είναι ειρηνική. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να δυναμητήσει αυτή τη σχέση. Από εκεί πέρα νομίζω ότι ο κύριος Ράμα πιο πολύ ως απάντηση στις δικές μας ενέργειες διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση και όχι ως δική του στρατηγική. Ως μια επικοινωνιακή απάντηση, δηλαδή ουσιαστικά έτσι το εκλαμβάνεται εκ μέρους του Έντι Ράμα. Τώρα, μιλήσατε ήδη για τις ευρωεκλογές, κύριε Υπουργέ. Είμαστε καθοδόν. Είμαι περίπου ένα μήνα μακριά από τις ευρωεκλογές. Τώρα, υπάρχει συζήτηση για την επόμενη μέρα? Είστε κι εσείς από αυτούς που λένε ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν θα δώσουν, δεν θα διαταράξουν την ισορροπία του πολιτικού συστήματος, ή πιστεύετε ότι ενδεχόμενα να δημιουργήσουν καινούργιες καταστάσεις, να δημιουργηθούν καινούργια δεδομένα μετά? Καταρχάς, προτρέχει όποιος εν ώψη μιας οποιαδήποτε εκλογικής μάχης σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Κάθε κάλπη την ημέρα των εκλογών, την Κυριακή της 9ης Ιουνίου, είναι άδεια. Όλες οι κάλπες είναι άδειες. Και αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική της πορεία, τη σταθερή πολιτική πορεία στη χώρα η Νέα Δημοκρατία, οφείλει να την ψηφίσει. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε ανά τη χώρα είναι καλά. Τα μηνύματα που λαμβάνω και εδώ στην Κρήτη είναι πολύ θετικά. Θεωρώ ότι ο πήχης που έβαλε ο Πρωθυπουργός, 33%, είναι απολύτως εφικτός να ξεπεραστεί. Το πιο σημαντικό όμως είναι να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά και να ακούμε και τα προβλήματα που μας λέει ο κόσμος. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, δεν είμαστε σε όλα αλάθητοι. Έχουμε κάνει προφανώς και λάθη, χρειάζεται αυτοκριτική και πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούσουμε τον κόσμο, να ακούσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και σε συνεργασία και με τους τοπικούς βουλευτές της Κρήτης, να μπορέσουμε να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να γίνει, όπως σας είπα και πριν, πιο ισχυρή. Αυτό είναι το όραμά μας σε όλα τα επίπεδα. Μεγαλύτερη σημασία απ' όλα έχει η οικονομία, να συνεχίζουν να αυξάνονται οι μισθοί, τα νέα παιδιά να μπορούν να βρίσκουν καλές δουλειές, να μένουν στην Ελλάδα και να επιστρέφουν αυτοί που έφυγαν. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια επέστρεψαν 350.000 νέοι Έλληνες από αυτούς που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης. 680.000 έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, 350.000 έχουν ήδη επιστρέψει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα και μάλιστα οι φίλοι τους, αυτοί που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, θα έχουν και για πρώτη φορά την επιστολική ψήφο, τη δυνατότητα να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, ώστε και η δική τους φωνή να εισακουστεί και να έχουν πραγματικό λόγο, πραγματικό ρόλο στα πολιτικά προγραμμένα της χώρας μας. Βεβαίως, προτεραιότητα, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι σας το λένε όπου και αν πάτε, πέρα βεβαίως από τους μισθούς, είναι και αυτό το θέμα της ακρίβειας. Φυσικά δεν είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, αλλά είναι το μείζον θέμα, το οποίο ό,τι αυξήσει και να μας δώσετε, δυστυχώς βλέπετε που πάνε. Έτσι είναι, υπάρχει ακρίβεια, η ακρίβεια επιμένει. Γι' αυτό και το Υπουργείο Ανάπτυξης, νομίζω πολύ σωστά, τους τελευταίους μήνες έχει επιβάλει πολύ μεγάλα πρόστιμα, πολύ αυστηρά πρόστιμα. Έχει εξελιχθεί η αυστηρότητά του και πολύ σωστά, νομίζω, ο κύριος Κρέκας το χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο, διότι δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κανέναν να σφροκερδεί. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό. Σημασία έχει βέβαια μεγαλύτερη ότι αυτές οι εταιρείες οι οποίες λαμβάνουν τα πρόστιμα, στη συνέχεια μειώνουν και τις τιμές. Και αυτό μέσω της καινούργιας ανανεωμένης πλατφόρμας του e-καταναλωτή, την οποία μπορεί να βρει ο κάθε τηλεθεατής μας αυτή τη στιγμή στο gov.gr, να την κατεβάσει και να συγκρίνει τιμές, μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να φτιάξει το καλάθι του με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ο ίδιος, με πιο οικονομικές τιμές. Η απάντηση όμως στην ακρίβεια, σας είπα και πριν, είναι πάντα η υψηλότερη μισθή. Το να αυξήσουμε τα εισοδήματα.
Πάρα πολλές φορές τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, ακόμα και οι υπηρεσίες που αγοράζουμε, είναι εισαγόμενες. Δυστυχώς δεν είναι ελληνικές. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για τα εγχώρια προϊόντα, αλλά για ξένα προϊόντα τα οποία βρίσκουμε στο ράφι δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Άρα λοιπόν η υψηλότερη μισθή, όχι μόνο ο βασικός μισθός, αλλά ο μέσος μισθός του ιδιωτικού τομέα ή η πρώτη φορά που αυξάνονται οι μισθοί μετά από 10 χρόνια στον δημόσιο τομέα. Uh-huh. Το μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο δίνεται στο δημόσιο τομέα και δώσαμε και εμείς πριν από λίγους μήνες στο κτηματολόγιο. Η αύξηση συντάξης, η αύξηση συνολικά των εισοδημάτων μέσω της μείωσης εισφορών και φόρων, όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν σε μια καλύτερη καθημερινότητα. Άλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στην Κρήτη TV, στην Κρήτη σήμερα. Ξέρουμε ότι έχετε επαφές και αύριο στα Χανιά, σωστά? Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σωστά, σωστά. Καλή συνέχεια, λοιπόν. Καλή συνέχεια.